Κυκλοφορεί την μπάλα, ο Λόπες άλλαξε. Απέφυγε τον Σκέμπρη, η σέντρα του Λόπες. Κατέβασε ο Γκιέ από πλάγια θέση ο Παναγή. Μεγάλη επέμβαση στην κλειστή γωνία. Μένα, αλλά ήταν πολύ καλή επέμβαση του Παναγή στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα, στο 12ο λεπτό, από τον Άμπραχαμ Γκιέ. Ωραία προσπάθεια του παίκτη του Απόλλωνα. Πολύ σωστή αντίδραση από τον Κωνσταντίνο Παναγή. Βλέπουμε ξανά εδώ η παλιά, το κατέβασμα του Γκιέ από την κλειστή γωνία Παναγή στον Παναγή, που αντιδρά όμως σωστά, κλείνει σωστά τη γωνιά του και σταματά το σουτ του Αφρικανού. Δυσκολεύεται, έχει πρόβλημα. Εδώ δεν υπάρχει offside, δεν έχει σηκωθεί ο Σιμάκη. Ο Λόπες απέναντι από τον Παναγή, θα τον σταματήσει ο Παναγή. Τεράστια ευκαιρία στο ντέρμπι στο 14 με τον Λόπες να έχει όλο τον χρόνο και τον χώρο μπροστά του. Αλλά φεύγει απέναντι από τον Παναγή. Έχει όλο τον χρόνο να κάνει ένα καλό πλασέ. Εδώ θα δείτε. Τον ψωνίζει ο νεαρός και μαζεύει σταθερά. Και εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Αγγελή ή τον Σκεμπρή. Αφήνει πλεονέκτημα σωστά ο Μασάς. Γκιέ. Φάρλεϊ Ρώσα. Γύρισε ο Ρώσα. Έκανε και το σουτ. Σπουδαία επέμβαση από τον Παναγή. Πολύ καλό το σουτ από τον Φάρλεϊ Ρώσα στο 73. Εντυπωσιακά ο Παναγή έδιωξε κόρνερ. Μπορεί να είχε αφήσει πολύ καλά στοιχεία και στο πρώτο παιχνίδι που αγωνίστηκε. Αλλά κοιτάξτε πού έβγαλε την μπάλα. Από το παραθυράκι της εστίας του ο Παναγή. Έλεγα ότι είχε δείξει δείγματα γραφής και στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι εντυπωσιακός. Όποτε χρειάστηκε. Ο Ρώσα για τον Έλτον. Η σέντρα του Έλτον είναι καλή. Ο Παναγή και μάλιστα βάλει το χέρι και θα διώξει.